Φίλοι και φίλες, μετά από όρημη σκέψη και μπορώ να πω και έντονο προβληματισμό αλλά και κυρίως αίσθημα ευθύνης, αποφάσισα να κατέλθω στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου με το συνδυασμό ενότητα για το Δήμο Γοζάνης και υποψήφιο δήμαρχο τον Λάζαρο Μαλούτα. Σαν σήμερα έγινε η ορκομοσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, οπότε η ημέρα σημερινή αποτελεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για εμένα. Όταν πήγα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, είχα κάνει δύο επισήμανσεις. Η πρώτη επισήμανση ήταν ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας ορίζουν. Και η δεύτερη επισήμανση ήταν ότι το παρελθόν μου είναι οδηγός για το μέλλον. Γνωρίζουν πάρα πολύ όλοι ότι επί χρόνια υπήρξε στέλεχος της παράταξης της ενότητας της Κοζάνης. Κάποιες διαφωνίες μου το 2019 με οδήγησαν να κατέρθω με έναν άλλο συνδυασμό, το συνδυασμό Κοζάνη μπροστά του Ευάγγελου Σιμαντράκου. Ένα συνδυασμός ο οποίος αποτέλεσε δημοτική αρχή, συνεργάστηκε άριστα με τον Δήμαρχο Κοζάνης και πήρε ομόφανα προ λίγων μηνών την απόφαση να κατέλθει να συμπορευτεί μαζί του στις επερχόμενες εκλογές. Θα ήταν άδικο για μένα να αποτελέσω εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους δημάρχους που με επέλεξαν, μου κάναν πρόταση να κατέβω μαζί τους ως υποψήφιος. Αυτό σημαίνει για μένα πολλά, είναι μια ηθική ικανοποίηση ότι στο πρόσωπό μου επέλεξαν έναν άξιο συνεργάτη. Η επιλογή όμως είναι μία. Είναι γνωστός ο πολιτικός μου χώρος και η πολιτική μου διαδρομή. Οπότε θα συμπορευτώ και εγώ μαζί με τον Δήμαρχο τον Λάζαρο Μαλούτα για ένα καλύτερο αύριο. Μια πενταετία κρίσιμη, μια πενταετία που χρειάζεται γενναίες αποφάσεις λόγω της μετάβασης στην οποία έχει επιέλθει ο νομός μας και μια πενταετία που χρειάζεται δουλειά και αυτοσυγκρότηση, σοβαρότητα από όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Ερήγος Δαδιδόπουλος.